Δεν επικαλείται το δημοσίευμα σήμερα συγκεκριμένα ονόματα Γερμανών αξιωματούχων. Έτσι είναι, το είδαμε κι εμείς. Εσείς που το ψάξατε είδατε ότι υπάρχουν, η αρχική πηγή είναι ένα ανώνυμο email. Αλλά γνωρίζουμε όμως ότι τις τελευταίες μέρες υπάρχει ένα μπαράζ δηλώσεων επωνύμων Γερμανών αξιωματούχων. Και θα σας αναφέρω μόνο τον Γερμανό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σόιμπλε, ο οποίος κάνει δηλώσεις οι οποίες κινούνται γύρω ακριβώς από αυτό το θέμα. Για παράδειγμα, η χτεσινή του δήλωση ήταν ότι η Ελλάδα πρέπει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της για να μπορέσει να παραμείνει στο ευρώ. Όλες αυτές οι δηλώσεις, αν δούμε και σήμερα, ας πούμε, την παρέτηση του κυρίου Γιούργεν Στάρκ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με τον προβληματισμό ότι διαφωνεί γιατί αγοράζονται με τον τρόπο που αγοράζονται τα ομόλογα των υπερχρεωμένων χωρών όπως είναι η Ελλάδα, βλέπουμε ότι υπάρχει μια περιραίωσα ατμόσφαιρα και ένα κλίμα που εύλογα μπορεί να οδηγήσει και σε τέτοιου τύπου δημοσιεύματα, τα οποία βεβαίως είναι χτυπήματα κατά της χώρας μας. Δηλαδή υιοθετείτε την ανώνυμη δημοσιογραφία, δεν θα περίμενα να το κάνατε αυτό. Κύριε Μόσχελε, προφανώς δεν καταλάβατε. Εγώ σας λέω τις δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε. Όχι, πολύ καλά. Κατάλαβα πολύ καλά. Τι καταλάβατε? Αλλά είπατε ότι οι δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε οδηγούν σε δημοσιεύματα Bloomberg. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ας τα ξεχωρίσουμε επομένως. Εγώ σας είπα ότι οι δηλώσεις του κυρίου Σόιμπλε μιλούν για πιθανή έξοδο της χώρας μας από το ευρώ. Θα μου επιτρέψετε επομένως να συνεχίσω. Άλλο το ένα θέμα, άλλο το άλλο θέμα. Το δελτίο ειδήσεων. Το ξεκινήσετε με τα δημοσιεύματα της Bloomberg, όχι με τις ανακοινώσεις του κ. Σόιμπλε. Αν το ξεκινούσατε με τις ανακοινώσεις του κ. Σόιμπλε, θα είχατε και την αντίστοιχη απάντηση. Μη συνδέουμε το ένα με το άλλο. Κύριε Μόσχελε, οι δηλώσεις του κ. Σόιμπλε είναι χτεσινές. Σας είπα ότι είναι χτεσινές του δηλώσεις. Ναι, και θα σας απαντήσω. Αλλά εγώ τι σας λέω τόση ώρα. Δεν συνδέουμε τις δηλώσεις Σόιμπλε με την οργανωμένη σπέκουλα που έκανε η Bloomberg σήμερα. Ας τα ξεχωρίσουμε αυτά τα δύο πράγματα. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.